Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Στην εκπνοή του 2023, λίγες ώρες πριν αποχαιρετήσουμε τον παλιό το χρόνο, στις ζωές μας επιστρέφουν οι μάσκες σε κλειστούς χώρους, μέσα μαζικής μεταφοράς και φυσικά νοσοκομεία, μετά από σύσταση της Ειδικής Επιτροπής. Οι επιστήμονες αναμένουν εκτείναξη των κρουσμάτων κορονοϊού, γρήπης και άλλων λοιμόξεων του αναπνευστικού μετά τις γιορτές. Να κάνουν ρεβεγιόν με ασφάλεια ζητούν από τους πολίτες οι ειδικοί. Θα κάνουμε ένα τεστάκι όλοι πριν μαζευτούμε στο οικογενειακό τραπέζι και μάσκα όσοι μπορούν στα μαγαζιά, σε κλειστούς χώρους. Κάνουμε ένα self-test να είμαστε εντάξει σίγουροι για να έρθουμε σε επαφή με τους παππούδες μας και όλα αυτά, ναι. Μας. Αρκετοί είναι αυτοί που έβγαλαν τις μάσκες από τα συρτάρια και σήμερα έκαναν τα ψώνια τους φορώντας τις. Καλό είναι όλοι μας να αρχίσουμε να φοράμε μάσκες σε σημεία που συνοστίζεται κόσμος. Όταν έχω πολύ κόσμο φοράω. Τώρα όπως είναι εδώ καλή ώρα φοράω. Έχουμε και τη γιαγιά μας που πρέπει να προσέχουμε. Οι επιστήμονες αναμένουν εκτείναξη των κρουσμάτων κορονοϊού, γρήπης και άλλων λοιμόξεων του αναπνευστικού μετά τις γιορτές, γι' αυτό και συστήνουν να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, να φοράμε μάσκα εάν πρόκειται να συναντηθούμε με άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, καλό και συχνό πλύσιμο των χεριών, τη χρήση αντισηπτικών, να αερίζουμε καλά τους κλειστούς χώρους, να καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος και δεν πηγαίνουμε σε ρεβεγιόν στην περίπτωση που παρουσιάζουμε οποιοδήποτε σύμπτωμα. Το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους οικοδεσπότες, συγγενείς ή φίλους που μας καλούν στο ρεβεγιόν, είναι να κάνουμε ένα τεστάκι πριν πάμε, ένα rapid test. Καλύτερα τα διπλά, αυτά που ανοιχνεύουν ταυτόχρονα και τον κορονοϊό και τη γρήπη, ώστε αν είναι θετικό να προστατεύσουμε τους οικοδεσπότες, τους συγγενείς, τους φίλους που θα βρεθούμε εκεί. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί, αλλά όχι χωρίς υπερβολές. Στις εφημερίες των νοσοκομείων ήδη η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, με δεδομένο ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 37%. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, εκτιμούν οι επιστήμονες. Την έχουν 4 ώρες περίπου, 3 ώρες και κάτι, έξω, περιμένουμε. Συνεχίζουμε να χάνουμε 60 Έλληνες κάθε εβδομάδα από κορονοϊό, το οποίο είναι ένας τεράστιος αριθμός που θα μπορούσαμε να τον έχουμε κάνει μονοψήφιο αν είχαμε φροντίσει να εμβολιαστούμε. Ίδια εικόνα και στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Είχε πυρετό, βήχα. Εδώ έχει 300 νούμερα και πήγαμε στο Νίκαια με 30 νούμερα και φύγαμε μετά από 4 ώρες. Τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα και για τη γρήπη και για τον κορονοϊό, τονίζουν οι ειδικοί. Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, στις εφημερίες των νοσοκομείων η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη. Η Άννα Νικολάου βρίσκεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Άννα. Ρίτσα, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία πίεση στα νοσοκομεία, κυρίως στις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές. Την ημέρα στα νοσοκομεία της χώρας έχουμε περίπου 200 εισαγωγές κρούσματα κορονοϊού. Εδώ στο Λαϊκό, που εφημερεύει σήμερα, από ό,τι μας λένε οι γιατροί, στην εφημερία υπάρχει μία αύξηση κρούσματων σε σχέση με τις 2-3 προηγούμενες εφημερίες που πέρασε το νοσοκομείο. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο διαθέτει και ξεχωριστή μονάδα COVID, η οποία μας είπαν ότι αρχίζει και γεμίζει. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη μέχρι στιγμής, αλλά αυτό που μας λένε οι γιατροί είναι ότι φοβούνται πως μετά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού. Σε ευχαριστούμε, Άννα.